γεύση. Μαζί όλοι. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, το παταγαπού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και της ζωής οδηγός, εκθέκε σκήνος εν ειρήνη και καθάρισον εμάς από πάσης κυρίως και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Σύνα, ακούγεται και κάποια μεταρρύθμιση πάνω στη παιδαγωγική που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αγωγή των παιδιών γενικά του σχολείου. Ανάλογα με τη νοοτροπία ή ακόμη και το συμφέρον εντός και εκτός εισαγωγικών, παύλα κάποια εμφυλοχωρούσα πολιτική σκοπιμότητα, ανάλογα προσφέρεται και η αγωγή εντός εισαγωγικών. Η αγωγή του παιδιού για να είναι αυτή που πρέπει για να αποκτήσει το παιδί φρόνημα καθαρό και να δημιουργήσει μέσα στην καρδιά του κόσμο πνευματικό, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτήν που προείπαμε. Άλλο εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο έχει από εκείνο που φροντίζουν να προσδώσουν οι σύγχρονοι κάθε εποχής και της εποχής μας μεταβιβλίστες. Δυστυχώς φροντίζουν εντός εισαγωγικών δήθεν το παιδί να αποκτήσει αγωγή. Η οποία θα αναιρεθεί στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο βραχύμελλον. Γιατί τα ανθρώπινα ρί τρέχουν και είναι παγίω σου δεν υπάρχει σταθερό απολύτως τίποτα, μα απολύτως τίποτα. Ο Χριστός τόνισε ότι ο ουρανός που έχει στηθεί και έως του νυν έως τώρα παραμένει απαρασάλευτος, κάποτε θα γίνει ρευστός, παρελεύσεται, θα περάσει. Ένα μόνο πράγμα, μα ένα μόνο πράγμα θα μείνει εις τον αιώνα. Αναλύωτο αιώνιο,
ατόφιος χρυσός ουράνιος. Οι δε λόγοι μου, είπε ο Χριστός, ου μη παρέρθωση. Δεν πρόκειται ποτέ να εκπέσουν ή να χάσουν έστω επελάχιστον την αξία τους. Επομένως, επαναλαμβάνουμε, ο ουρανός και η γη παρελεύσονται. Κάποια στιγμή θα αλλάξουν τη μορφή τους. Γιατί λέει ο Κύριος, καινούς ουρανούς, με αλφα γιώτα το και, καινούριους ουρανούς και καινήν γην, και καινούρια γη, σύμφωνα με το επάγγελμά του, με την υπόσχεσή του, προσδοκόμε, περιμένουμε. Αφού λοιπόν καινούριους ουρανούς και καινούρια γη περιμένουμε, λέγει ο Κύριος, εμείς σε αυτούς τους ουρανούς και σε αυτή τη γη δικαιοσύνη κατοικεί. Θα κατοικεί μόνο το αγαθό. Αυτό είναι η δικαιοσύνη. Μόνο το αγαθό, η κεφαλαία γράμματα που είναι η Αγία Τριάς. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Σε αυτούς τους ουρανούς θα κατοικεί η Παναγία Τριάς που είναι το μοναδικό αγαθό και η δορυφόρη της Αγίας Τριάδος που είναι οι Άγιοι όλων των αιώνων. Επομένως, όταν μιλάμε για παιδαγωγική, για ανατροφή μέσα στα σχολεία των παιδιών, δεν θα ζητήσουμε καμία άλλη απολύτως την παιδαγωγική παρά εκείνη την παιδαγωγική που δεν αλλάζει, που δεν μεταβάλλεται, που μένει αναλύωτη, που είναι βασισμένη πάνω στο ρήμα, στο λόγο του Κυρίου. Παιδαγωγική, μη βασισμένη πάνω σε αυτό, έχει προορισμό να αλλάξει, επαναλαμβάνω, σε βραχή χρόνο τη μορφή της, αφού θα την παραμορφώσουν οι επόμενοι που θα έρθουν. Και ένα χαρακτήρα πρέπει να έχει παιδαγωγική. Ένα χαρακτήρα, βασικότατο. Προλαβαίνω να τονίσω. Προλαβαίνω να τονίσω. Ο χαρακτήρας της παιδαγωγικής πρέπει να είναι επαναστατικός. Προσέξτε, όχι εγκόσμιο τρόπος επαναστατικός, αλλά όπως θα εκθέσουμε παρακάτω, κατά τρόπο ορθόδοξο, χριστιανικό, με αυτόν τον τρόπο. Γιατί από την αρχή που ξεκίνησε η Εκκλησία του Χριστού φέρνει επαναστατικό χαρακτήρα. Και όσο πιο πολύ αυτή η Εκκλησία στο κύλισμα της ιστορίας στεκόταν πιο κοντά στο ιδανικό του Χριστού, τόσο πιο φανερά έδειγνε αυτόν τον επαναστατικό της χαρακτήρα. Οπότε, όμως, η Εκκλησία
και πασμένοι από την ακαταμάχητη σκόνη του καιρού. Βλέπετε, ο χρόνος αφήνει και κάποιες σκόνες, σε εισαγωγικά. Στοιχιζόταν στη μακρά σειρά των συγκεκρισμένων ανθρωπίνων ιδρυμάτων. Και το επαναστατικό χρώμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το επαναστατικό χρώμα, ξεθόριαζε. Τονίζουμε λοιπόν, η Εκκλησία φέρνει επαναστατικό χαρακτήρα. Κάθε άλλος χαρακτήρας που δεν έχει αυτή τη μορφή δεν προσάδει, δεν ταιριάζει στην Εκκλησία του Χριστού. Στην Επανάσταση, βασισμένη από τους επαναστάτες, χτισμένη στην επαναστατικότητα της ανθρωπότητας, έδειξε η Εκκλησία την πιο μεγάλη λαμπρότητα. Η χριστιανική παιδαγωγική είναι εξίσου επαναστατική όσο και η χριστιανική εκκλησία γενικά. Το να παιδαγωγείς σήμαινε πάντα για την πραγματική χριστιανική εκκλησία. Το να παιδαγωγείς, επαναλαμβάνω, σήμαινε για την εκκλησία επανάσταση. Όταν στην εκκλησία γίνεται λόγος περιαγωγής, γίνεται χωρίς αμφιβολία και σύγχυση. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τα σχολικά βιβλία περί παιδαγωγίας. Η αγωγή στην Εκκλησία μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Επαναλαμβάνω, η αγωγή στην Εκκλησία μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Επανάσταση. Το προσωπικό ιδεώδες της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Το πρότυπο που προβάλλει η Εκκλησία, που είναι πρόσωπο και είναι και ιδεώδες, είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία πάντα δείχνει στους πιστούς αυτό το πρόσωπο, το Χριστό, αυτό το ιδεώδες, αυτό το ιδανικό. Ο σχηματισμός και ο τονισμός του σχεδιαγράμματος στην αγωγή θεωρείται σε όλες τις παιδαγωγίες ως απαραίτητος, προκειμένου να δώσουμε κάποια αγωγή στα παιδιά κάθε εποχής, γίνεται σχεδιάγραμμα. Από πριν, ένας προγραμματισμός και μετά προσφέρεται η παιδαγωγία στα παιδιά. Το σχεδιάγραμμα της χριστιανικής αγωγής είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία εξισώνει τη χριστιανική αγωγή με την
επαναστατικότητα. Χριστιανική αγωγή ίσον επαναστατικότητα. Αφού ο Χριστός ήταν επαναστάτης. Ήταν ο Χριστός επαναστάτης, αδέλφια? Το ερώτημα ήταν, τούτο το ερώτημα λογικά επιβάλλεται. Είναι ο Χριστός επαναστάτης και κήρυκας της Επανάστασης? Εάν η Επανάσταση σημαίνει το γκρέμισμα και την καταστροφή, τότε θα ήταν η ύβρις, βλασφημία του Χριστού είδους να ονομάσουμε τον Χριστό επαναστάτη. Αναλαμβάνω, αν επανάσταση σημαίνει γκρέμισμα και καταστροφή, τότε θα ήταν ύβρις και βλασφημία να ονομάσουμε τον Χριστό επαναστάτη. Εάν η επανάσταση σημαίνει εκδίκηση για την εκδίκηση και αίμα για το αίμα και φωτιά για τη φωτιά, τότε οι επαναστάτες θα μπορούν να ονομάζουν κάθε άνθρωπο στον κόσμο αδελφό τους, αλλά όχι τον Χριστό. Εάν ως επανάσταση εννοούμε έναν άνθρωπο υπηρέτη των αδυνάμειών του και δικαστή του άλλου, έναν άνθρωπο που για να ζεσταθεί είναι ικανός να κάψει όλο τον κόσμο και για να τραφεί είναι ικανός να καταπιεί όλο τον κόσμο, τότε ο Χριστός πράγματι δεν είναι επαναστάτης. Εάν επαναστάτες είναι μόνο οι δολοφόνοι, φανεροί ή αφανείς, και οι επαγγελματίες δημαγωγοί της ανατροπής, τότε μόνο άπιστοι θα μπορούσαν να λογαριάσουν το σωτήρα σε αυτή την άπιστη συντροφιά. Μόνο άπιστοι θα μπορούσαν να λογαριάσουν σωτήρα ως παρέα σε αυτή την άπιστη συντροφιά. Κι όμως μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, ο Χριστός ήταν ένας επαναστάτης και κήρυκας της Επανάστασης. Η Επανάσταση την οποία ο Χριστός έφερε στον κόσμο είναι η μεγίστη και η πιο πετυχημένη από όλες τις επαναστάσεις. Ο Χριστός ξεκίνησε την επανάστασή του ανάβοντας τη μικρή φλόγα μέσα στις ψυχές μερικών πιστών. Ανάβοντας, επαναλαμβάνω, ο Χριστός τη μικρή φλόγα μέσα στις ψυχές μερικών πιστών. Αυτές οι μικρές φλόγες βαθμιαία αναφλέγονταν
και εξαπλώνονταν, ανάβοντας κι άλλες μικρές κοντινές φλόγες. Ο Όσπι τελικά άναψε φωτιά, στην οποία καίγονταν τα ισχυρά βασίλεια των Απίστων. Προσοχή! Άναψε ο Επαναστάτης Χριστός φωτιά, σιγά σιγά, που έκαιγε τα ισχυρά βασίλεια των Απίστων και από την οποία σηκώνονταν καινούργιες δημιουργίες από τη φλόγα αυτή. Πολιτικές δημιουργίες, καλλιτεχνικές και κοινωνικές δημιουργίες. Θα πει κάποιος ότι ο Χριστός ήταν ενάντια στην εξωτερική επανάσταση. Ότι αυτός προσπαθούσε μόνο να εναντιώσει την ανθρώπινη ψυχή στην αδυναμία του εαυτού της. Για να το ακούσουμε άλλη μια φορά. Ο Χριστός προσπαθούσε να επαναστατήσει, να εναντιώσει την ανθρώπινη ψυχή στην αδυναμία του εαυτού της, της ίδιας της ψυχής. Έκανε επανάσταση εναντίον της ψυχής που είχε αδυναμίες και στην αμαρτία της. Επανάσταση, επανάσταση κατά της αμαρτίας, ώστε με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσει μια εσωτερική, μια ηθική επανάσταση που φέρνει αποκλειστικά ατομικό χαρακτήρα, χωρίς να αγγίζει την κοινωνική ζωή στην ολότητα. Παραλαμβάνω, η επανάσταση του Χριστού είναι μια επανάσταση που στρέφεται ενάντια στην αδυναμία της ψυχής μου, της ψυχής σου, του καθενός που δέχεται το κήρυγμα του Χριστού. Ενάντια στην αμαρτία της στρέφει ο Κύριος την επανάσταση, την αμαρτία της ψυχής, και όχι ενάντια στην ολότητα την κοινωνική, ενάντια όλου του κόσμου. Όμως αυτό θα το πει εκείνος που δεν γνωρίζει τη ψυχολογία των επαναστάσεων. Ειδικά των επαναστάσεων με θρησκευτική έμπνευση, την ψυχολογία των επαναστάσεων, ιδιαίτερα με θρησκευτική έμπνευση. Σε κάθε τέτοια εξωτερική επανάσταση προηγείται μία εσωτερική μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Η εξωτερική επανάσταση που ο χριστιανισμός έφερε στον κόσμο είναι μόνο η φυσική συνέπεια της εσωτερικής επανάστασης που έσπηρε ο θεμελιωτής του χριστιανισμού στα 3 χρόνια της δημόσιας δράσης του. Ο Χριστός δεν σήκωνε εξεγέρσεις ενάντια στην εξουσία του κράτους με στόχο μια εφήμερη αλλαγή τοπικής σημασίας. Ο Χριστός εργαζόταν για μια επανάσταση που είχε ως στόχο την καθολική παγκόσμια ανατροπή. Ο Χριστός
δεν δημαγωγούσε ενάντια στις δυναστείες του Ηρώδη και του Αυγούστου. Αυτή θα ήταν μια μικρή ανδαρσία, δουλειά, αλλά έθετε τα θεμέλια σε ένα πολύ μεγαλύτερο έργο, πολύ μεγαλύτερο, πάρα πολύ μεγαλύτερο έργο. Πήγε πέρα και βαθύτερα από όλους τους επαναστάτες του κόσμου. Στο δέντρο του κακού δεν κλάδευε κλαριά και δεν καθάριζε τα φύλλα, αλλά έβαζε το τσεκούρι στην ίδια τη ρίζα. Δεν βιαζόταν να δει γρήγορα την επιτυχία του έργου του. Του αρκούσε η πίστη του στην επιτυχία. Προσέχουμε. Στο πνευματικό έργο δεν βιαζόμαστε. Μας αρκεί η πίστη στο να επιτύχουμε. Και έρχεται και η επιτυχία. Ήξερε ότι ο Θεός τον επέλεξε, τον Χριστό, για μάστορα ενός μεγάλου κτίσματος που δεν μπορεί να κτιστεί σε ένα ανθρώπινο αιώνα. Προσέχουμε. Ο Πατέρας Θεός διάλεξε τον Χριστό για μάστορα να κάνει ένα κτίσμα που δεν τελειώνει μέσα σε έναν αιώνα. Το ήξερε αυτό. Το τελείωμα του οικοδομήματός του, ο Χριστός το προέβλεψε στο τέλος της ιστορίας του κόσμου. Να το χωνέψουμε. Το οικοδόμημα του Χριστού θα αποπερατωθεί στο τέλος της ιστορίας αυτού του κόσμου. Για ένα τέτοιο οικοδόμημα μπορούσε σε λίγο χρόνο της ζωής του να αλλαξεύσει μόνο μερικές πέτρες. Το φανταζόμαστε αυτό? Μπορούσε να το κάνει και μόνο μιας, αλλά προτίμησε μερικές πέτρες ο αρχικοδόμος, αρχιμάστρας Χριστός, να σκαλίσει, να αλλαξεύσει. Οι άνθρωποι που ακολούθησαν τον Χριστό ήταν εκείνες οι ζωντανές πέτρες που λάξευε ο μεγάλος μάστορας για την Εκκλησία. Οι άνθρωποι, καταλαβαίνω, που ακολούθησαν τον Χριστό ήταν εκείνες οι ζωντανές πέτρες που λάξευε ο μεγάλος μάστορας Χριστός για την Εκκλησία, το οικοδόμημά του. Με επιμέλεια λάξευε και ελίαινε ο μάστορας αυτές τις ζωντανές πέτρες, οι οποίες έπρεπε πάλι να λαξεύσουν και να λεάνουν με τον εαυτό τους άλλες πέτρες. Σε εισαγωγικά αυτό που θα πω. Επαναστατήστε πρώτα εναντίον του εαυτού σας και ύστερα ενάντια στον κόσμο. Επαναστατήστε πρώτα ενάντια του εαυτού σας και ύστερα ενάντια στον κόσμο. Αυτό το μήνυμα θα μπορούσε να βγει από το κύριο κήρυγμα του Χριστού. Τούτο ήταν το εργαλείο για λάξευμα και για λέανση. Με αυτό το εργαλείο λάξευε τις πέτρες ο Χριστός και τις έκανε λίες για να χτίσει και να χτίζει το οικοδόμημα που τέλος έχει στο τέλος της ιστορίας του κόσμου.
Ο κόσμος είναι ανάλατος και άγευστος. Λες εσύ φίλε μου, και 100 φορές μου το επαναλαμβάνεις, πως ο κόσμος είναι ανάλατος, και 100 φορές ξεσηκώνες ενάντια σε αυτό τον ανάλατο κόσμο και καμαρώνεις με την ονομασία του Επαναστάτη και απαιτείς να ανατρέψεις τον κόσμο. Ξεκίνα από την αρχή, όχι από το τέλος, και θα σε πιστέψω φίλε μου. Εξεγέρσου πρώτα ενάντια του εαυτού σου, ενάντια στη δική σου έλλειψη αλατιού. Αφού ο κόσμος είναι ανάλατος, πρώτα να πολεμήσεις τη δική σου έλλειψη αλατιού και μετά να δώσεις αλάτι στους άλλους. Οι άνθρωποι είναι σκοταδιστές και μοιχοί και δολοφόνοι. Λες εσύ φίλε μου, και αυτό 100 φορές εξεγείρεσαι ενάντια στις αμαρτίες των άλλων, των άλλων ανθρώπων. Όμως εξεγέρσου πρώτα ενάντια στον εαυτό σου, για να μπορείς μετά με περισσότερη δύναμη και με περισσότερο δίκιο να εξεγείρεσαι ενάντια στους άλλους, και για να μπορέσω κι εγώ να πιστέψω στην επιτυχία της Επανάστασής σου. Τούτη ήταν η μέθοδος του Χριστού. Μέσω της Επανάστασης, για την Επανάσταση, πρώτα η Επανάσταση ενάντια στο κακό μέσα σου, και ύστερα η Επανάσταση ενάντια στο κακό έξω. Ο μαθητής του Χριστού έπρεπε να αντέξει μια μίληκτη κριτική από το δάσκαλό του. Ο Χριστός δεν παρακαλούσε κανένα να τον ακολουθήσει, αλλά εκείνον που εκούσια ξεκινούσε να πάει πίσω του, του έβαζε μια δύσκολη δοκιμασία. Όποιος άντεχε τούτη τη δοκιμασία της εσωτερικής επανάστασης, στην οποία ο Χριστός τον οδηγούσε, τούτος κιόλας κέρδισε το δικαίωμα να εξεγείρεται εναντίον των άλλων. Εφόσον πετύχει μια επανάσταση ενάντια στο κακό που έχει ο καθένας μέσα, το πέταγε έξω από μέσα του, τότε έχει το δικαίωμα να στραφεί και εναντίον του κακού των άλλων ανθρώπων. Πρέπει να κερδίσουμε το δικαίωμα να εξεγειρόμαστε ενάντια στο κακό των άλλων ανθρώπων. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να κερδίσουμε το δικαίωμα να εξεγειρόμαστε ενάντια στο κακό των άλλων ανθρώπων. Όχι χωρίς το δικαίωμα να το κερδίσουμε. Τούτο είναι το νόημα της σκέψης του Χριστού. Τούτο το δικαίωμα ο άνθρωπος δεν το κερδίζει με κάποιο πτυχίο και κάποια γνώση, αλλά με μια εσωτερική κοπιαστική εργασία που δίδεται μπροστά στο Θεό, η εργασία αυτή, και μπροστά στη συνείδησή μας. Χωρίς αυτή την κοπιαστική εργασία μπροστά στο Θεό και στη συνείδησή μας,
Δεν μας βοηθάει ούτε πτυχίο, ούτε γνώση, ούτε τίποτα. Μέχρι το θάνατο του δασκάλου τους, οι μαθητές του Χριστού δεν είχαν περάσει καθόλου μέσα από αυτή την κοπιαστική εξέταση της εσωτερικής επανάστασης. Όταν δικαζόταν ο Χριστός, άλλοι από τους μαθητάς τον εγκατάλειψαν. Άλλοι τον απαρνήθηκαν στα ανοιχτά. Δεν ήταν ακόμα όριμοι οι μαθητές του Χριστού. Αν και οι μαθητές ήταν νέοι και κάποιοι μεταξύ τους νεότατοι, οι ψυχές τους ήταν μόνο επιφανειακά κυματισμένες με την επανάσταση περιστατική με παιδαγωγική του Χριστού, επιφανειακά, όπως είμαστε και εμείς. Η τραγωδία του Γολγοθά με τα γεγονότα που ακολούθησαν βάθινε και ολοκλήρωσε την εσωτερική ψυχική επανάσταση των Αποστόλων. Ο Χριστός περικυκλώθηκε από νέους, νέους ενδιαφέροντες ανθρώπους, όμως πολύ περισσότερο αγαπούσε ο Χριστός τα παιδιά, τα παιδιά. Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα, έλεγε αυτών των παιδιών είναι το βασίλειο των ουρανών. Αφήστε τα παιδιά. Ο Ινδός μοναχός Βούδας μάζευε γύρω του γέρους στους οποίους μπορούσε πιο εύκολα να σπέρνει το μίσος για τη ζωή του ανθρώπου. Ο Χριστός αντίθετα χαιρόταν με τα παιδιά, σε αυτούς τους εκπροσώπους και πρωτοπόρους της μέλουσας ζωής. Μην ξεχνάτε, 14.000 βρέφη θέρισε ο Ηρώδης, πρωτοπόροι στη βασιλεία του. Επάνω στα παιδιά θα μπορούσε ιδανικά να εφαρμοστεί η επαναστατική παιδαγωγική του Χριστού, πάνω στα παιδιά. Και ο δικός μας αιώνας θα έπρεπε να αφήσει τα παιδιά του να πλησιάσουν τον Χριστό. Ο δικός μας αιώνας θα έπρεπε να αφήσει τα παιδιά του να πλησιάσουν τον Χριστό. Αυτός ο αιώνας μας του ραδιοτηλεγραφήματος και των τηλεοράσεων και των δορυφόρων και των κομπιούτερς, αν τα παιδιά είχαν πλησιάσει τον Χριστό, θα είχαν κέρδος μεγάλο από αυτά τα μέσα των εφευρέσεων. Αντίθετα, πολλά, πάρα πολλά θα έπαιρνε εάν τα παιδιά του προσεγγίζαν τον Χριστό για ευλογία. Ο πολιτισμός της τεχνολογίας του καιρού μας εξίσου χρήσιμος και βλαβερός. Ο πολιτισμός της τεχνολογίας του καιρού μας εξίσου χρήσιμος και βλαβερός. Δε σμίκρινε το κακό στον κόσμο, αλλά σμίκρινε στους ανθρώπους τη δύναμη να ξεσηκώνονται εναντίον του κακού. Καταλαμβάνω, δεν έδωσε τη δυνατότητα, τους έκοψε τη δύναμη να στρέψουν
ενάντια στο κακό και τη δύναμη που έχουν εσωτερικά και τα μέσα που έδωσε ο πολιτισμός. Ενάντια στο κακό οι άνθρωποι εξεγείρονται, προσοχή, ενάντια στο κακό οι άνθρωποι ξεσηκώνονται ή από εγωισμό ή από θρησκευτικές αιτίες. Η επανάσταση από τον εγωισμό των ατόμων ή της μάζας είναι σκληρή και ολιγόχρονη. Όμως η επανάσταση βασισμένη στην πίστη είναι ανθρωπιστική και μακρόχρονη. Ο δικός μας καιρός, ο καιρός του τεχνικού πολιτισμού, ακριβώς επειδή είναι μονοπλευρά πλούσιος, μόνο από την πλευρά της τεχνολογίας, χρειάζεται πιο πολύ από οποιοδήποτε άλλο καιρό μια επανάσταση των ανθρώπων βασισμένη πάνω στην πίστη. Όχι ένας άνθρωπος, αλλά μια ολόκληρη γενιά πρέπει να είναι έτοιμη για τέτοια επανάσταση ενάντια του κακού. Γι' αυτό αφήστε, αδέλφια, τα παιδιά να πλησιάσουν το Χριστό, να ποτιστούν με το Πνεύμα του Χριστού, με το Πνεύμα της πιο μεγαλειώδους και καλλιτεχνικής επανάστασης ενάντια στο κακό που βασιλεύει στον κόσμο. Κάντε τα παιδιά σας να επαναστατήσουν εναντίον του κακού και παιδαγωγήστε τα. Όλοι θέλετε παιδιά με ανατροφή. Λίγοι όμως από σας τα παιδαγωγείτε, γιατί λίγοι καταλαβαίνετε τι είδους πνεύμα χρειάζεται αυτός ο καιρός που ζούμε. Είναι κορεσμένος αυτός ο καιρός, υπέρ και κορεσμένος, υπέρ χορτάτος με το πνεύμα της τεχνικής, με το πνεύμα της εγωιστικής επανάστασης, με το πνεύμα του χλιαρού ανθρωπισμού, των ημιμέτρων και της μυστικής συμφωνίας, μυστικής συμφωνίας με το κακό. Ένα καινούριο πνεύμα χρειάζεται. Πνεύμα θαραλέας επανάστασης ενάντια του κακού. Εμπνευσμένης με το Πνεύμα του Θεού. Αυτό το νέο πνεύμα πρέπει να εισαχθεί στη διαπαιδαγώγηση και να φρεσκαριστεί ο κόσμος και να υποβιβαστεί το κακό. Αυτό το νέο πνεύμα πρέπει να κατασταθεί στα σπίτια και στα σχολεία για να διωχθούν όλα τα κάθαρτα πνεύματα με τα οποία η νεολαία μας ποτίζεται στον καιρό μας. Κάθε νεογέννητο παιδί πρέπει να θεωρηθεί ως νεογέννητο στρατιώτης ενάντια στο κακό.
κούνια κοίταται ένα ασυνείδητο μικρό πλάσμα. Μια ατελής φιγούρα με μερικές γραμμές απ' όλα. Χρειάζονται χρόνια και χρόνια μέχρι ότου αυτή η φιγούρα να πάρει μια ιδιαίτερη μορφή, ψυχική και σωματική. Όμως παρατηρώντας στη κούνια τούτο το μικρό, αβοήθητο πλάσμα, ποιος θα μπορούσε να πει κάτι περί του μέλλοντός του, περί αυτού του ενίγματος, τι το περιμένει στο μέλλον, το βρέφος που κοίταται στη κούνια. Όλοι εμείς θα μπορούσαμε πάνω από τούτη και πάνω από κάθε κούνια να εκφράσουμε ένα δίλημα στο νεογνώ. Νεογνώ, θα είσαι ή υπηρέτης του κακού ή αφέντης του κακού. Μόνο αυτό το ερώτημα. Ή υπηρέτης του κακού ή αφέντης του κακού. Πόσα παιδιά στον κόσμο διαπαιδαγωγήθηκαν για υπηρέτες του κακού με την εύνοια των γονέων. Τα πιο πολλά είναι τέτοια παιδιά. Η γονική εύνοια συνήθως είναι γλυκή φαρμάκι που διτριάζει τις ψυχές των παιδιών. Καταλαμβάνω. Η γονική εύνοια, η στοργή που δίνουν οι γονείς, συνήθως είναι γλυκή φαρμάκι που διτριάζει τα παιδιά. Η γονική εύνοια είναι κουρτίνα που κρύβει και καλλιεργεί τις αδυναμίες του παιδιού. Αυτό το πλάσμα γεννηθεί για ευτυχία και απόλαυση. Αυτό το πλάσμα πρέπει όλος ο κόσμος να το εξυπηρετεί, σε εισαγωγικά. Αυτή είναι η νοοτροπία παιδαγώγησης προφέρεται στα παιδιά. Αυτά είναι τα λόγια της γονικής, πατρικής, μητρικής εύνοιας. Ότι όλος ο κόσμος πρέπει να εξυπηρετεί το παιδί. Αυτά είναι λόγια πλάνης. Αυτά τα λόγια τα δημιούργησαν κάτω από πολλές στέγες ένα μικρό δικτάτορα και μεγάλο εγωιστή. Ο μικρός δικτάτορας διατάζει και τον πατέρα και τη μητέρα, τον ίδιο. Η δύναμή του βρίσκεται στην αδυναμία του, που οι γονείς σέβονται. Όταν κλαίει, όταν λοιπόν φαίνεται ο πιο αδύναμος, ο μικρός δικτάτορας είναι ο πιο δυνατός. Λέμε, δεν λέμε, έχει τη δύναμη στο κλάμα το παιδί. Σε μια του κραυγή με κλάματα όλο το σπίτι πρέπει να στρατευτεί. Στα παράπονά του τον κολακεύουν. Στα ψέματά του είναι ανεκτική. Τα λόγια του τα εκτιμούν και τα εξιστορούν στους καλεσμένους. Αυτό και αυτό είπε το παιδί. Και έτσι του αυξάνουν τη ματαιοδοξία. Ο εγωισμός του παιδιού δεν γνωρίζει όρια. Μπορεί ο πατέρας να είναι μεγάλος δημοκράτης που να μάχεται ενάντια στα δικτατορικά καθεστώτα στον κόσμο. Όμως μόλις τούτος ο μεγάλος δημοκράτης περάσει το κατόφλι του σπιτιού του, σκύβει το κεφάλι μπροστά στο μικρό δικτάτορα του σπιτιού, το νήπιό του.
Ίσως η μητέρα επιστρέφει κουρασμένη σπίτι από κάποια συγκέντρωση, όπου φανερά αντιπροσώπευε την ισότητα των γυναικών με τους άνδρες. Αλλά αυτό ήταν επιτρεπτό μόνο έξω από το σπίτι. Μπαίνοντας και αυτή στο σπίτι μέσα, αφήνει το λιμπεραλισμό έξω από την πόρτα για να τον ξαναπάρει μαζί της όταν ξεκινήσει για την αγορά. Δεν το βάζει μες στο σπίτι, γιατί εκεί κυριαρχεί μόνο μία βούληση. Η βούληση του μικρού Φαραώ. Ο μικρός δικτάτορας κατάφερε να τσακωθούν οι γονείς με όλους τους γείτονες. Το προσέγγισε. Οι γείτονες είχαν παράπονα για πολλές συμπεριφορές του μικρού. Οι γονείς αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι που κατηγορούν το παιδί τους. Το πιο καλό παιδί, πιο έξυπνο, πιο ευγενικό από όλα τα παιδιά στον κόσμο είναι το παιδί μας, λένε οι γονείς. Ο μικρός δικτάτορας μίλησε στους γονείς του και τους τύφλωσε για δική του και δική τους κακή τύχη. Για δική του παιδιού κακή τύχη και τον γονέα του. Ξέρω μια μητέρα, την είδα με το μικρό της γιο στο σπίτι ενός φίλου. «Σε ποιο σχολείο πηγαίνεις, μικρέ?» τον ρώτησα. Αυτός τελείωσε 3 τάξεις του δημοτικού στο σπίτι. Δεν πήγε σχολείο. «Πώς στο σπίτι?» «Γιατί στο σπίτι?» ρώτησα παρακάτω. Η απάντηση. «Εμείς του πήραμε κατοίκον δάσκαλο. Ξέρετε, δεν μας αρέσει να το αφήνουμε εκτός του σπιτιού, να ανακατεύεται με τα άλλα παιδιά, και επειδή τα άλλα παιδιά είναι σήμερα, όπως γνωρίζετε, αγενή χωρίς διαγωγή, πολύ ζωηρά, γράφουν με κάρβουνα στους τοίχους, πετάνε πετραδάκια στα παράθυρα, από κακό στο κακό, τα άλλα παιδιά». Παραξενεύτηκα με τέτοιους λόγους. Είπα, «Κυρία μου, το παιδί πρέπει να γνωρίσει το κακό. Ο γιος σας όταν μεγαλώσει θα ζήσει σε αυτό τον κακό κόσμο και όχι στην Εδέμ, στον Παράδεισο. Δεν θα μπορείτε παντοτινά να τον απομονώσετε από τη συνάντηση με τον κακό». Όσο μιλούσα, ο μικρός με κοίταζε θυμωμένο και τραβούσε τη μητέρα του από το μανίκι. Η μητέρα στρεφόταν με φόβο σε εκείνον και το χάιδευε με το χέρι. Συνέχισα. «Αφήστε τον, κυρία, ελεύθερο σε αυτόν τον κόσμο. Παρακουρδίστε τον μόνο από μακριά και να τον βοηθάτε ώστε να μπορέσει να προσανατολίζεται στο μπέρδεμα ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Αφήστε τον να δει το κακό, να το αισθανθεί, να το υπομείνει, ιδιαίτερα να το υπομείνει. Κατευθύνατε τον μόνο να διακρίνει το κακό από το καλό και να εξεγείρεται ενάντια στο κακό, μέσα του και γύρω». Ξαφνικά ο μικρός φώναξε τη μητέρα του νευρικά. «Σήκω που σου λέω!» Η ντροπιασμένη μητέρα αναπήδησε από την καρέκλα, χάδεψε το παιδί στο κεφάλι και άρχισε να ετοιμάζεται για να φύγουν. Ο μικρός δικτάτορας, λέγοντας μέσα από τα δόντια, «Ο γιος μου είναι καλός».
Και εγώ με θλίψη σκέφτηκα μέσα μου. Και τούτος ο μικρός είναι ένας μικρός δικτάτορας. Ένας μεταξύ των πολυαρίθμων. Μαντεύω, περιμένοντας το μέλλον όλων τούτων των μικρών δικτατόρων. Μαντεύω. Περιμένοντας το μέλλον όλων των μικρών τούτων δικτατόρων που θα εξελιχθούν σε μεγάλους εγωιστές. Στην επαφή τους με τους ανθρώπους πρώτα θα δέχονται ένα χτύπημα μετά το άλλο και τη μια απογοήτευση μετά την άλλη. Ύστερα θα γίνουν πιο αυθάδεις κριτικοί των ξένων αδυναμιών και πιο σκοτεινοί απεσιόδοξοι. Και στο τέλος θα είναι υπηρέτες και των δικών τους αδυναμιών και των αδυναμιών των άλλων. Άξιοι περιφρόνησης, κόλακες και αχροί. Τέτοιοι μικροί δικτάτορες, τέτοιοι γελοί τύποι παιδιών, πιο σπάνια θα συναντιόνται στα χωριά παρά στις πόλεις. Το χωριό ακόμα μας προσφέρει τους καλύτερους ανθρώπους στη χώρα. Τα αποκαλούμενα τάχα δυσιδαίμονα χωριά πέταξαν τα είδωλα από τα σπίτια τους πριν από τις ορθόδοξες πόλεις. Ο καθένας από εσάς θα αισθανόταν ντροπή αν μάθαινε πόσα από τα σπίτια των πιο πλουσίων και αριστοκρατών δεν κατάφεραν να δώσουν αγωγή στα παιδιά τους. Ένας πατέρας έχει 3 ιδιωτικούς δασκάλους στο παιδί του. Ο καθένας πληρώνεται για ιδιαίτερο σχολικό μάθημα. Και κανένας για την αγωγή του. Μόνο για μάθημα. Για την αγωγή κανείς. Και ο πατέρας καμαρώνει για τους άριστους βαθμούς του γιού του. Εγώ μίλησα με τον νεαρό. Είναι ιδιαίτερα ματαιόδοξος για τις σχολικές επιδόσεις του. Κατά τα άλλα, ποτέ δεν μπαίνει στη συζήτηση. Ούτε ευχάριστα ακούει η συζήτηση περί του κακού και του καλού στον κόσμο. Και δεν είναι καθόλου μαθημένος να ξεγείρεται ενάντια στο κακό. Όταν του μιλάτε γι' αυτό, σας κοιτά απλανώς και ανέκφραστα, σαν το πρόβατο όταν του ψιθυρίζεται στα αυτή κάτι σχετικό με το φρέσκο και ξερό τριφύλι. Είμαι πεπισμένος ότι τούτος ο νεαρός θα είναι πολύ δυστυχισμένος και πολύ άσχημος άνθρωπος, παρόλα τα πενέματα που μεταφέρουν στους γύρω τους οι γονείς του και οι δάσκαλοι του. Τον κολακεύουν και αυτός κολακεύει τον εαυτό του και αυτό τον σκοτώνει. Επισκέπτεται και την εκκλησία, όμως γιατί? Γιατί φαντάζεται ότι ακόμα και η Εκκλησία τον κολακεύει. Δεν ξέρει ότι η Εκκλησία γι' αυτό έχει μόνο μορφή και λύπη. Τούτο δεν το ξέρουν ούτε και οι γονείς του. Η Εκκλησία, αδέλφια, έχει μόνο μομφή και λύπη για όλους εκείνους που δεν είναι μαθημένοι να εξεγείρονται ενάντια του κακού που είναι μέσα τους. Κανένα όφελος δεν έχει εκκλησία από εκείνους που την αγαπούν, ενώ δεν μισούν το κακό. Κανένα όφελος δεν έχει εκκλησία από εκείνους που κάθε Κυριακή ανάβουν μεγάλα κεριά, ενώ ποτέ μέχρι τώρα δεν τιμώρησαν καμιά αμαρτία τους ή δεν συγχώρησαν τους άλλους. Καμιά χαρά δεν αισθάνεται εκκλησία όταν εμφανίζονται στις πρώτες σειρές μπροστά από τους υπόλοιπους πιστούς
και ψέλνουν το χερουβικό και διαβάζουν το σύμβολο της πίστεως, εκείνοι που μόνο τα πόδια τους τους κρατούν στην εκκλησία, ενώ οι σκέψεις τους βρίσκονται στο χρηματιστήριο. Υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι κάνουν τιμή στην εκκλησία επειδή την επισκέπτονται. Κάποιοι από αυτούς έχουν το εξής σκεφτικό: κοίτα, εγώ άνθρωπος του 21ου αιώνα, υψηλός υπάλληλος, ντυμένος με κουστούμι και με γραβάτα, με γνώσεις φυσικής και βιολογίας, αντί να πάω στο καφενείο ή στο θέατρο, έκανα τιμή στην εκκλησία και την επισκέφτηκα. Για τέτοιους ανθρώπους η εκκλησία έχει μόνο μομφή και ίκτο. Μόνο μομφή για τέτοιους ανθρώπους και ίκτο. Στην εκκλησία κανείς δεν κάνει τιμή παρά μόνον εκείνος που ξεσηκώνεται εναντίον του κακού που βασιλεύει στη ψυχή του. Η μεγίστη τιμή στην εκκλησία κάνουν οι μέγιστοι επαναστάτες εναντίον του κακού, οι οποίοι και τη θεμελίωσαν, και εκείνοι οι οποίοι μέσω των αιώνων κράτησαν τη λάμψη της. Τιμή στην εκκλησία θα κάνουν στο μέλλον μόνο εκείνοι οι οποίοι θα ζεσταίνουν τη χριστιανική επανάσταση στις ανθρώπινες ψυχές. Τιμή στην εκκλησία θα κάνουν οι γονείς που θα συνηθίσουν τα παιδιά τους πάντα να εξεγείρονται ενάντια στο κακό, και οι δάσκαλοι που θα κάνουν μαθητές τους χριστιανούς επαναστάτες, και όλοι εμείς που θα αναζωπυρώσουμε την πλέον ευγενική επανάσταση στις μικρές καρδιές και τις κοιμισμένες ψυχές των αδελφών μας και ο ένας του άλλου. Το μέγιστο αγαθό που μπορούν οι γονείς να κάνουν για το παιδί τους συνίσταται στο να μάθουν το παιδί να αναγνωρίζει το κακό και να ξεσηκώνεται εναντίον του κακού. Άφησε, πατέρα, το γιο σου να πλησιάζει το Χριστό κάθε μέρα. Μην το απαγορεύεις την προσχώρηση στο Χριστό, αλλά όθησε το από μόνο σου στο σωτήρα Χριστό. Πριν απ' όλα χρειάζεται να μην εκτιμάς το γιο σου μόνο με την καρδιά, αλλά και με τη λογική. Βάλε τον κάθε βράδυ σε εξετάσεις. Μάθε του να σου εξομολογείται κάθε βράδυ. Όταν θα ενσταθείς μέσα του μετάνοια για το κακό που γεννήθηκε μες στην ψυχή του και εξέγερσε εναντίον του κακού, τότε θα ξέρεις ότι ο γιος σου μόλις άρχισε να παίρνει τα πρώτα μαθήματα της διαπαιδαγώγησης. Όμως, εσύ συνέχισε να το βάζεις εξετάσεις, συνέχισε να τον εξομολογείς και μην αφήνεις ούτε μία μέρα να περάσει χωρίς αυτό. Γίνε ιερέας για το γιο σου. Είναι καθήκον του ιερέα να ξεσηκώνει τους ανθρώπους ενάντια του κακού. Και στο σπίτι σου θα γίνεις εσύ ναός. Μη κρύβεις από το γιο σου ότι και το κακό σε αυτόν τον κόσμο κατέχει υψηλό και ισχυρό θρόνο. Μη το κρύβεις ότι κυστήσει θρόνο ψηλά το κακό, το οποίο κακό εκατομμύρια άνθρωποι μέρα νύχτα προσκυνάνε. Όμως θεμελίωσε το παιδί σου στην πίστη ότι αυτός δεν ανήκει σε αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων που προσκυνάνε το κακό που γυστήσει το θρόνο ψηλά.
Από σένα μητέρα εξαρτάται πολύ περισσότερο. Έχει πάντοτε στο μυαλό σου τα εξής τρία πράγματα. Πρώτον, άφησε το παιδί σου χωρίς μεσημεριανό. Εσύ δεν πρέπει να είσαι για το παιδί σου ο άγγελος που μόνο το χαϊδεύει, αλλά και ο άγγελος που σκέπτεται και κρίνει. Άφησε το παιδί σου χωρίς μεσημεριανό φαγητό. Τούτο είναι απαραίτητο. Το παιδί σου πρέπει να γνωρίσει τι θα πει να πεινάς και πρέπει να είναι ικανό να δώσει που και που στη ζωή του το φαγητό του και στους πεινασμένους. Εκείνοι που ποτέ δεν αισθάνθηκαν στον εαυτό τους υπό την εξουσία της πείνας έγιναν οι πιο άσπλαγοι, οι πιο άθεοι στον κόσμο. Εκείνοι που δεν έγιναν ποτέ πείνα. Δεύτερον, μην επιτρέψεις το παιδί σου να μιλά άσχημα για τους άλλους ανθρώπους. Πριν παραδεχθεί και μετανιώσει για τη δική του ασχήμια. Τον κόσμο μπορεί να διορθώνει μόνο εκείνος που είναι ικανός να διορθώνει τον εαυτό του. Όλοι οι μεγάλοι αναμορφωτές του κόσμου έζησαν πρώτα μια μεγάλη εσωτερική επανάσταση. Όλοι οι χριστιανοί μπορούν να δικαιολογήσουν το όνομά τους κυρίως με τούτη την εσωτερική επανάσταση. Τρίτον, μη μαθαίνεις το παιδί σου να είναι ατομιστής. Τούτη είναι αμαρτία που την έχουν 90% από τις μητέρες. Το να μάθεις το παιδί σου να είναι ατομιστής σημαίνει να επαναλάβεις το δίδαγμα που η φύση ήδη του έδωσε στη σύλληψή του. Όσο και να το μαθαίνεις εσύ μητέρα να μην είναι ατομιστής, ποτέ δεν θα νικήσεις πλήρως στη φύση. Γι' αυτό μη σταματάς να συμβουλεύεις κάθε πρωί το γιο σου. Δώσε γιέ μου από όλα όσα έχεις που είναι αρκετά ένα μέρος στους φίλους σου, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα. Μη σταματάς κάθε βράδυ να ζητάς λογαριασμό και απολογισμό από το γιο σου για τις καλές του πράξεις εκείνης της ημέρας. Γνωρίζω μερικές μητέρες εκατομμυριούχους σε αυτή την πόλη, όμως με ντροπή πρέπει να πω ότι δεν γνωρίζω καμία η οποία να έδινε καθημερινά στα παιδιά της έστω ένα γρόσι για να βοηθήσει τους φτωχούς. Με χαρά όμως και ευγνωμοσύνη πρέπει να σημειώσω ότι ένας νεαρός βοηθός εμπόρου ποτέ δεν γευματίζει το μεσημεριανό του Σαββάτου, αλλά τα εξοικονομούμενα 3 γρόσια από το γεύμα τα μοιράζει στους φτωχούς μπροστά στην εκκλησία. Κυρία Υπουργού, κυρία Στρατηγού, κυρία Εκατομμυριούχου, μα ο γιος σας δεν μπορεί με τίποτα να γίνει τόσο καλός όσο αυτός ο νεαρός που έδινε τα λεπτά στους φτωχούς μπροστά στην εκκλησία. Εγώ σε αυτό σημείο λαμβάνω το καθήκον να σας πω εκείνο που οι φίλοι σας και αυτοί που σας εκτιμούν λένε πίσω από την πλάτη σας, μην τολμώντας να το πούν μπροστά σας, είναι παράξενο πως η διανόηση και ο πλούτος και ο τίτλος αυτής της ψηλής κυρίας, η οποία τόσο λάμπει στα σαλόνια, δεν μπόρεσε να δώσει το παιδί της αγωγή έστω λιγότερη από την αγωγή διαφόρων αλυτών από τα βρώμικα προάστια. Είναι παράξενο πως αυτή η γυναίκα κυρία τολμά να παρουσιαστεί στην παρέα, στα μεταξωτά και με υπερήφανο χαμόγελο, εφόσον έχει το γιο της τώρα, γιο που τώρα είναι πιο κακό παιδί του σπιτιού και ο οποίος αύριο θα είναι κακό όλης της κοινωνίας.
ιστορία τούτου του κόσμου. Είναι ένα οικοδόμημα του οποίου εμείς είμαστε πέτρες. Εάν κάθε άνθρωπος κατάφερνε να δημιουργήσει από τον εαυτό του μια λαξευμένη λία πέτρα, θα ήταν αρκετό από αυτό. Εάν κατάφερνε ακόμα να βοηθήσει και τους άλλους να λαξευθούν, να λιαρθούν, θα έπρατε περισσότερα. Μια αγαθή πράξη ο άνθρωπος μπορεί να κάνει και πάνω στον εαυτό του. Το να διαφωτίσεις τον εαυτό σου και να τον κάνεις ευγενικό, τούτη είναι μια μεγάλη και αγαθή πράξη. Και αυτή η πράξη δεν είναι μόνο ατομικό, αλλά και γενικό αγαθό. Όταν σε ένα κτίριο μια πέτρα είναι περισσότερο λαξευμένη και ελιασμένη, το κτίριο ανεβαίνει σε αξία και σε ομορφιά. Και η ιστορία του κόσμου παίρνει αξία και ομορφιά με κάθε καλή ωραία ψυχή. Ας βοηθήσει λοιπόν τουλάχιστον τον εαυτό του, όποιος δεν είναι στη θέση να βοηθήσει τον άλλον. Όμως, το να βοηθήσει τον εαυτό του δεν σημαίνει να ασφαλίσει την περιουσία για 300 χρόνια ακόμα εδώ στη γη, αλλά να βιώσει μια μικρή και βαθιά επανάσταση εναντίον του κακού μέσα του και να πάρει τελικά αποφασιστικά την πλευρά του καλού. Είναι πιο δύσκολο να βιώσει αυτή την εσωτερική επανάσταση από το να αποκτήσεις πλούτο για 300 χρόνια. Είναι δυνατή η διαπαιδαγώγηση? Κάποιοι αναρωτιούνται ακόμη. Η διαπαιδαγώγηση είναι ένα γεγονός σε αυτόν τον κόσμο. Για ένα γεγονός δεν ρωτάς εάν είναι δυνατόν, αλλά υπό ποιες συνθήκες και σε ποιο μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί. Πώς θα ήταν αδύνατη η αγωγή των ανθρώπων? Όταν τα ζώα μπορούμε και τα ξημερώνουμε και η εξημέρωση τι άλλο είναι παρά μια συγκεκριμένη βαθμίδα αγωγής. Δώστε στο ζυθοποιό κριθάρι και εκείνος θα σας επιστρέψει ένα μπουκάλι μπύρας. Δώστε στον εργοστασιάρχη ζαχαροκάλαμο και εκείνος θα σας φέρει ζάχαρη. Αυτά φαίνονται σαν πιο μεγάλη μαγεία από να χαλινώσω άγριο θηρίο και να διαπαιδαγωγήσω ανάγωγο άνθρωπο. Και εφόσον είναι δυνατή η μεγαλύτερη μαγεία, πώς είναι αδύνατη η μικρότερη μαγεία? Δεν υπάρχουν εξάλλου στην πολιτισμένη κοινωνία ανάγωγοι άνθρωποι? Υπάρχουν μόνο άνθρωποι με καλή ή κακή αγωγή. Δεν υπάρχουν ανάγωγοι άνθρωποι, αλλά άνθρωποι με καλή ή κακή αγωγή. Οι άνθρωποι με καλή αγωγή είναι εκείνοι που πιστεύουν στη νίκη του καλού στον κόσμο και οι οποίοι μάχονται εναντίον. Αν υπάρχει ανάγκη να θυσιάζονται για αυτή τη νίκη του καλού, χρειάζονται οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι με κακή αγωγή είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν στη νίκη του καλού και οι οποίοι λόγω τούτης της δυσπιστίας τους αφήνουν το καλό και μπαίνουν στην υπηρεσία του κακού. Φίλε μου, μη σου φαίνεται αδιάφορο σε ποιο ποτάμι θα σβήσεις τη δίψα σου. Το ποτάμι του καλού είναι μόνο ένα φρέσκο και ασημένιο ποτάμι και διαφανές ριάκι που μπορεί να σε φρεσκάρει
και στο οποίο μπορείς να καθρεφτήσεις το πρόσωπό σου. Το ποτάμι του κακού είναι πλατή και βαθύ και με θολή πλημμύρα γάλακτος, μελιού και δηλητήριου. Το γάλα και το μέλι κάνουν μόνο μια λεπτή επίστρωση, κάτω από την οποία μένει δηλητήριο. Ο άνθρωπος που έχει δεχτεί καλή αγωγή δεν αφιταλαντεύεται ούτε μια στιγμή προς ποιο ποτάμι θα στρέψει το πρόσωπό του. Καλλιέργησε τον εαυτό σου και δεν θα αφιταλαντεύεσαι. Καλλιέργησε και τους άλλους γύρω σου για να μην αφιταλαντεύονται και αυτοί. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο Ελλής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ηθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει ημίν σήμερα, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισελέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον.